για ποιες τιμές του α είναι πεπερασμένο αυτό το ροφήρωμα. Καταρχήν να κάνουμε την παρατήρηση ότι για α αρνητικό η συνάρτησή μας που είναι η 1 διαχείριση στην α δολόγηση στην α τη στο συνάπειρο διαχεί τίνοντος στο συνάπειρο. Με τέτοια συνάρτηση αποκλείεται να έχει πεπερασμένο ροφήρωμα στο συνάπειρο, έτσι. Είναι μια συνάρτηση της οποίας το γράφημα στο συνάπειρο πάει προς τα πάνω, άρα το εμβαδό κατά την τεμπέλη σίγουρα δεν είναι πεπερασμένο. Οπότε μπορούμε να ξεχάσουμε τελείως αυτή την περίπτωση. Πάμε λοιπόν και υποθέτουμε ότι το α μας είναι μη αρνητικό από εδώ και πέρα και κάνουμε τώρα την εξής παρατήρηση. Ότι αυτή εδώ η συνάρτηση που έχουμε να ολοκληρώσουμε, ουσιαστικά ο κύριος όρος εδώ κάτω είναι ο χ. Άρα λίγο πολύ αυτή εδώ η συνάρτηση περιμένουμε να συμπεριφέρεται ως η ένα διαχείριση στην α. Και πάμε να γράψουμε ανισότητες για αυτή. Ωραία. Θέλω μια ανισότητα προς τα πάνω και μια προς τα κάτω. Για να το μεγαλώσουμε αυτό πρέπει να μικράνουμε το από κάτω. Για να μικράνουμε το από κάτω αυτό το α είναι θετικό, μπορούμε να διώξουμε το α. Και θα πάρουμε ακριβώς αυτή την ανισότητα. Για να το μικράνουμε πρέπει να μεγαλώσουμε το από κάτω. Πώς θα μεγαλώσουμε το από κάτω? Θα πάρουμε το α και θα το κάνουμε χ. Θα το κάνουμε λοιπόν 1 δια 2 χ στην α. Φυσικά όταν παίρνεις το α και το κάνεις χ, για να μεγαλώσει θα πρέπει το α, το χ μάλλον, να είναι μεγαλύτερο ίσο του α. Για αυτά τα χ ισχύει αυτή εδώ η ισότητα. Ωραία. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η συνέπεια αυτής. Από αυτήν την ανισότητα τι προκύπτει? Ότι για α μεγαλύτερο του 1 το ολοκλήρωμά μας, ας το πούμε πάλι i, το ολοκλήρωμά μας είναι πεπερασμένο. Γιατί είναι πεπερασμένο? Γιατί το ολοκλήρωμα αυτής της συνάρτησης είναι πεπερασμένο στο ένα άτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε σίγουρα τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα όταν το α είναι μικρότερο ίσο του 1? Όταν το α είναι μικρότερο ίσο του 1, τότε παίρνουμε το ολοκλήρωμά μας και παρατηρούμε ότι στο διάστημα ολοκλήρωσης, όταν το χ δηλαδή από 1 έως άπειρο, το χ σίγουρα ικανοποιεί αυτή εδώ την ανισότητα, αφού το χ είναι μεγαλύτερο του 1 και το 1 μεγαλύτερο του α. Άρα λοιπόν αυτή η ανισότητα ισχύει και έχουμε ότι σε αυτή την περίπτωση το ολοκλήρωμά μας, το i, είναι μεγαλύτερο ίσο από το ολοκλήρωμα αυτό εδώ. Το οποίο ξέρουμε ότι είναι συνάπειρο όταν ο εκθέτης αυτός είναι μικρότερο ίσο του 1. Άρα λοιπόν το ολοκλήρωμά μας συγκίνει ακριβώς όταν το α είναι μεγαλύτερο του 1. Ποιος είναι ο μικρότερος, δηλαδή αυτό το α είναι 1. Η απάντηση λοιπόν η σωστή είναι αυτό εδώ, το d.